Το μένουμε σπίτι είναι μια πραγματικότητα. Όμω η μάχη στο χωράφι συνεχίζεται για του αγρότε. Έτσι, τα καταστήματα εφοδίων παραμένουν ανοιχτά, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τι πολύ μεγάλε ανάγκε αυτή τη καλλιεργητική περίοδου. Είμαστε στο κατάστημα τη Ένωση, στην κεντρική αγορά Καλαμάτα, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση. Παραμένουμε ανοιχτοί στο πλευρό των αγροτών. Έχουμε μια περίοδο μπροστά που οι αγρότε μα χρειάζονται για την αγορά εφοδίων, λιπασμάτων, φαρμάκων, ειδικά την εποχή αυτή που έχουμε του ...πρώτους και του πιο καλού ψεκασμού που πρέπει να γίνουν στο δέντρο τη Ελιά. Έχουν καλλιέργειε που χρειάζονται λιπάσματα. Ε, είμαστε στο πλευρό του, ανοιχτοί καθημερινά και Σάββατο. Και εγώ και τα καταστήματα στη Μεσίνη, στην Πύλη, στου Καραγαλιάνου και στη Θουρία παραμένουμε ανοιχτοί. Ε, δύσκολη εποχή. Με όλα τα μέτρα ασφάλεια που μα έχουν επιβάλει, τα έχουμε πάρει. Έχουμε αντισηπτικά, γάντια, τι ε, μάσκες μα να φοράμε. Να προστατευτούμε και εμεί και να προστατεύσουμε και τον κόσμο που μπαίνει στο μαγαζί μα. Η αγροτική παραγωγή φαίνεται να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη στιγμή που βάσει τη κατάσταση αυτή η πραγματική οικονομία κατακρυμνίζεται. Οι πολίτε δείχνουν μια μεγάλη κινητικότητα και μια ενασχόληση με του λαχανόκηπου. Ε, ναι, υπάρχει. Έχουμε δει μια αύξηση τη κίνηση. Κυρίω από κόσμο που έχει ένα μικρό κομματάκι σπίτι του, ένα λαχανόκηπο έχει στραφεί λίγο προς τα εκεί, να αγοράσει σπόρους, κάποια λοιπάσματα και αυτά, να βάλει τα δικά του κυπευτικά, στο πούμε, για να έχει το καλοκαίρι. Ε, σίγουρα είναι μια καλή εποχή να ξεκινήσουν κάτι, να περνάει ο χρόνος τους πιο ευχάριστα. Το μήνυμα βέβαια είναι ένα και συγκεκριμένο. Το μήνυμά μας είναι μένουμε σπίτι, οπωσδήποτε, να προφυλαχτούμε όλοι ε, και εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και δύναμη. Να το περάσουμε όσο πιο ανώδυνα γίνεται και γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα και όσο πιο ανώδυνα γίνεται.